Πάω στον κύριο Τσαγκάρη. Και θέλω να σας ρωτήσω, έχω πολλά τηλεφωνήματα για όλα αυτά που συμβαίνουν με την νομοθεσία Παπακοσταντίνου. Όλες αυτές τις έρευνες που γίνονται για ανθρώπους σε 20ετία πίσω. Τι ιστορία είναι αυτή, κύριε Τσαγκάρη? Μου έλεγαν μάλιστα σήμερα στη Real. Το τραγούδι που λέει, στο Real FM και στο Real Group, ότι γράφεται και ένα άρθρο, λέει, για το Σάββατο, για την αγορά. Πάντα στην αγορά γράφουμε. Πάντα στην αγορά γράφεται. Και ο Real, όπως και αυτός εδώ ο σταθμός, έχει ψηλά τον πύχη της ενημέρωσης στα θέματα τα φορολογικά. Και την κριτική. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία, δηλαδή? Κοιτάξτε, φορολογήσαμε σε πρώτο χρόνο 15 χρόνια πίσω. Ακούστε. Και πού θυμάσαι τι έκανες 15 πριν, χρόνια πίσω. Έλεγα πριν, κύριε Τράγκα, αλλά δεν είναι ευχάριστα πολλές φορές για τα αυτιά σας αυτά, γιατί στενοχωρούμε λίγο τους τηλεθεατές μας. Ο προϋπολογισμός έχει τα εσοδάκια του και τα εξοδάκια του. Τα εσοδάκια του είναι φόροι ή δανεικά. Δανεικά τελειώσανε. Είναι οι φόροι. Πώς το κάνατε αυτό, δανεικά τελειώσανε. Τελειώσανε. Δανεικά, τι να κάνουμε. Ναι. Σε ειδική γραμμή είσαι. Ρουφάς, πώς λέγατε πριν, ρουφάς το αίμα. Όπως είναι στην εγχείρηση, στην εντατική. Δεν είσαι, πού είσαι, με τη μάσκα είσαι. Λοιπόν, οι φόροι λοιπόν, φορολογήσαμε τα εισοδήματα όλα. Πήγαμε το ΦΠΑ στο 23, πήγαμε το εισόδημα στο 45, είπανε κάποιοι εδώ να το πάνε στο 60 και στο 70. Σε ποια εισοδήματα, σε ποιους, που δεν υπάρχει άλλο. Φορολογήσαμε περιουσίες. Φορολογήσαμε αναδρομικά καταναλωτικές προτιμήσεις του παρελθόντος όταν βάλαμε το φόρο πολυτελείας στον περίφημο στα αυτοκίνητα που είχαμε αγοράσει την προηγούμενη πενταετία. Τι ερχόμαστε τώρα να κάνουμε με το καταθεσιολόγιο? 2000-2015 θα πάρουμε τις καταθέσεις του καθενός ως δεδομένα, όχι ως υπαρκτές. Διότι αν ήταν, ας βγει να διευκρινίσει και να πει, εφόσον το υπόλοιπο είναι του 15. Το 4 μπορεί στο λογαριασμό σου να είχες. Και τώρα δεν έχει άλλο, 100.000 ευρώ. Σε τι θα αξιώσει να πάρει φόρο? Σε αυτό που δεν υπάρχει? Εδώ θα είναι η πρώτη φορά θα έχω φορολογία δεδομένων. Όχι περιουσία ακουστικίου. Είναι εκπληκτικό. Δεδομένο. Θα φορολογήσουμε δεδομένο τώρα. Πώς αναδρομικά? Αναδρομικά, ναι. Μπορεί να πάει 12-14 χρόνια πίσω. Διότι έχει συνδέσει. Όπου υπήρχαν άλλοι νόμοι, άλλοι νόμοι. Άλλες συνθήκες, άλλη κοινωνία. Άλλη κρατούσα, άλλο φορολογικό πλαίσιο καταρχήν. Άλλη κρατούσα τότε αντίληψη για τις τραπεζικές συναλλαγές. Άλλη υπόχρεη φόρου τότε. Και έρχεται με ένα νόμο του 10 να λέει ότι εγώ θα σε κατηγορώ και εσύ θα αποδεικνύεις, κύριε Τράγκα, ότι δεν είσαι. Ποιανού είναι ο νόμος? Ο νόμος είναι της του κυρίου Παπακοσταντίνου. Εφαρμόζουμε νόμους ενός ανθρώπου ο οποίος κάθισε στη Σκαμνάρα και γίνεται σχόλια και γίνανε ένα πλήθος σχολείων. Πώς έφυγε από εκεί? Εσείς, κύριε, αυτό είναι, τι λέμε τώρα? Εσείς, ναι. Έχετε τη δημοσιογραφική αυτή. Εγώ λέω δεν έχω ασυλία, εγώ, κύριε. Δεν είπα για ασυλία. Εσείς έχετε μεγαλύτερη δημοσιογραφικό λόγο. Ο νόμος ο 3888 είναι του 10, έχει μέσα τα ξεπλήματα και τις φοροδιαφυγές και έχει βαφτίσει φοροδιαφυγή, τις καταθέσεις και ό,τι σκέφτεται η φορολογούσα αρχή. Ό,τι βρίσκει και δεν έχει χαρτί προηγούμενο, πατάσχισα τα χαρτιά. Άλλος χώρισε, άλλος κάηκε το σπίτι του. Αυτό θέλω να αυτά, πω. Αυτά λοιπόν το 10 κάποιος, μπορεί να πάει 10 χρόνια κάποιος, πίσω. Εάν κάποιος ήταν αμελής και δεν κράταγε τα χαρτιά του. Αυτό σας τώρα λέω. Πρέπει να τρέχει να πει στο ζουλάδικο. Αυτό σας λέω. Και μάλιστα ενδεχομένως σε μη υπαρκτές καταθέσεις πια. Ενδεχομένως, επαναλαμβάνω, κύριε Τράγκα, επειδή όπως ξέρουμε δεν υπάρχει κάποιος που να ωφελήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια στην Ελλάδα. Άλλος είχε τράπεζα και την έχασε, να μην κάνω αναφορά ονομάτων. Το ίδιο το του Χουσού, προχθές έβαλε 36 τις τράπεζες και τώρα γίναν 10 αυτά. Είμαστε καλά, σε μια περίοδο εγώ ήξερα υποαξιών. Όχι, εγώ έτσι, με συγχωρείτε. Όταν λέει ότι σε πάει 15 χρόνια πίσω. Είχε πενταετή παραγραφή. Ναι, μισό λεπτό. Ναι. Άλλος παντρεύτηκε, χώρισε. Άλλος πτώχευσε. Άλλος έφυγε στο εξωτερικό. Άλλος έκανε εδώ, άλλος έκανε εκεί. Πώς μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία? Έτσι. Ο ποιος, στοιχεία το και εσύ. Ημερολό. Αυτός που ελέγχεται. Πώς μπορεί να απαντάει για 15 χρόνια πίσω και για 10 χρόνια πίσω? Αυτός αν δεν μπορέσει να απαντήσει θα του βεβαιωθεί φόρος στην εφορία, ό,τι δουλειά και να έκανε, ότι αυτό είναι εισόδημα από ελευθερίο επάγγελμα και θέλει το κράτος τα μισά, με μια κουβέντα, συν πρόστιμα και προσαυξήσεις. Τόσο απλό είναι. Είναι αρπακτουάρ. Είναι αρπακτουάρ. Αρπακτική φορολογία σε δεδομένα, επαναλαμβάνω. Διότι δεν είναι καν προϋπόθεση ότι είναι υπαρκτό το ποσό στην τράπεζα. Δεν είναι δηλαδή ότι φέρετε και έρχομαι το 15 και έχω στην τράπεζα 10 εκατομμύρια που δεν μπορώ να τα δικαιολογήσω από πριν και θα μου πάρεις τα 5.
Μπορεί να δείχνει το 7 ότι είχα 1 εκατομμύριο. Τώρα δεν έχω μία. Τα άφαγα, τα κατανάλωσα στην πορεία. Με νόμο του 10. Να φέρω εγώ τα χαρτιά του 5. Όταν του 2, τότε, του 3. Του 2, του, όταν τότε υπήρχαν ειδικές κατηγορίες εισοδημάτων, οι οποίες δεν εφορολογούνται και επικουρικά αν ήθελες τις έγραφες στην φορολογική σου δήλωση. Ένα παράδειγμα, το ακριβές τμήμα της πώλησης ενός ακινήτου. Διότι δούλευες τότε με την αντικειμενική αξία. Θέλετε δεύτερο παράδειγμα, την υπεραξία από πωλήσεις μετοχών. Μετοχές χρηματιστηρίου. Αγόραζε τον καλό καιρό. Κάποιος είχε πάρει 10 γραμμές και πουλήσει 30, ήταν υποχρεωμένος να τα βάλει μέσα. Αν δεν έχει τα στοιχεία εκείνα. Αλλά αυτό που λέτε, με συγχωρείτε. Δεν ξέρω αν είναι. Παρακαλώ. Νομίζω αυτό θα τρελάνει χιλιάδες. Ο νόμος του ξεπλήματος. Μισό λεπτό, όχι μισό λεπτό. Αυτό που μου λέτε, εάν συμβαίνει στην έκταση που θα μου λέτε. Θα γίνει πόλεμο. Θα βρεθούν όλοι οι Έλληνες υπόλογοι. Όλοι οι Έλληνες υπόλογοι. Γιατί δεν ναι, του τους τρέλανε όταν είχαν αγοράσει. Όπως διαβάζω, ελέγξει 50, 70, 80, 100 χιλιάδες που ακούω τις συνεργασίες. Κάνατε λάθος, κύριε Τράγκα. Είναι πολύ μικρό το νούμερο. Το νούμερο που μιλάτε, κατά θεσιολόγιο, αφορά τον κάθε Έλληνα πολίτη. Δεν είναι 100.000, είναι οι πάντες. 100.000 μπορεί και να είναι. Αν πηγαίνει με τον νόμο του κυρίου Παπακοσταντίνου. Αυτή είναι η ιδιονόμη. Του κυρίου που πήγε στο ειδικό δικαστήριο. Δεν να πει το ειδικό δικαστήριο. Είναι καλός ο νόμος, αλλά ο ίδιος δεν ήταν πολύ καλός. Εντάξει, ο νόμος είναι ο 38 του 10 και ο 40-38 του 12. Και ο 36-91 του 8. Λοιπόν, που το δένει με ξέπλυμα και για σε πάει ακυρώνει την παραγραφή. Πάτε μια τελεία, σας ευχαριστώ. Καλά. Είναι φορολογία δεδομένων αυτό να καταλάβει. Είναι φοβερό. Ο κύριος Τσαγκάρης, οικονομολόγος φοροτεχνικός, γράφει ειδικά άρθρα. Σαν σύμβουλος έκδοσης του κρατικού λογιστή στην αγορά. Στην αγορά.